Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, είναι λίγο παράδοξο μια εκπομπή για τα μπουζούκια να ξεκινάμε βόλτες στον κάμπο. Όπως θα δούμε όμως, συνδέονται. Άλλωστε, στα σκυλάδικα, για να απενοχοποιήσουμε εξ αρχής τη λέξη, δεν υπάρχουν παράδοξα. Πώς το έχει τραγουδήσει ο Νιόνιος? Ο Μαρκίσιος Ντεσάντ με ένα χίπι. Ο Φωνιάς με το θύμα αγκαλιά. Ο Γραμματέας μαζί με τον Αλίτη και η Παρθένα με τον Σατανά. Επιλέγαμε να τραγουδήσουμε ανάλογα με την συγκοπηδή. Πηγαίναμε ότι Βέρι όταν ήταν η παραγωγή των Σταρδάκινα, Ναύπλιο, Πορτοκάλια. Να σκεφτείς, μια φορά ήμουν με ένα μπαλέτο στην Κυλλήνη, Αγγλίδες χορεύτριες εγώ, πολύ ωραίες οι κοπέλες, σου λέει, αλλά θα έρθεις ένα μήνα αργότερα. Λέω, γιατί βγαίνουν τα καρπούζια. Και έπρεπε εγώ τώρα να εξηγήσω στις Αγγλίδες και δεν ήξερα πώς λέγεται το καρπούζι, ας πούμε, ναι. Και οικονομάς χοντρά. Ναι, δόξα τω Θεώ. Γι' αυτό λέμε, να είναι καλά, ο Άγιος Ανδρέας Παπανδρέου, που διαμόρφωσε τις συνθήκες και δόθηκαν τα χρήματα, οι επιδοτήσεις, ξεχύθηκαν οι αγρότες με τη σαγιονάρα και με σακούλες σκουπιδιών, παρακαλώ. Μία σακούλα σκουπιδιών τεράστια μαύρη που είχε μέσα 1.000.000 σε χιλιάρικα, που τότε 1.000.000 έπαιρνες διάρι. Και ο κόσμος διασκέδασε και εμείς πήραμε λεφτά. Ο κύριος που μόλις είδαμε είναι ο Θάνος Αλεξανδρής, συγγραφέας του βιβλίου «Αυτή η νύχτα μένει», που έγινε ταινία από τον Παναγιωτόπουλο. Αυτός είναι. Αλεξανδρής. Αυτός είναι. Θεατρική παράσταση από την Καραλή και φέτος πετυχημένη τηλεοπτική σειρά. Αρκετά όμως με τις συστάσεις. Πάμε να ξεβουλώσουμε τα αυτιά μας. Πάμε μια βόλτα στα σκυλάδικα. Εκεί που η ακοή και η όραση κοντράρονται με την αφή, που προσπαθεί κι αυτή κάπως να χορτάσει. Εκεί που κανείς δεν ρωτάει τι θέλει να πει ο ποιητής. Και οι παραμορφώσεις του ήχου, όπως και κάθε είδους υπερβολές, δεν ενοχλούν και ενίοτε με την βοήθεια του αλκοόλ λατρεύονται. Δύσκολες οι σχέσεις με τους άντρες για μια γυναίκα που δουλεύει στα μπουζούκια? Αν έχουν ανασφάλειες και ενοχλούνται, μπορούν να μείνουν μόνοι. Να μείνουν μόνοι. Οι άντρες. Παίζουν για τους άντρες, είναι ενοχλητικοί, είναι... Πα, δεν θα το έλεγα. Πιστεύω ότι οι άντρες σε όλες τις ηλικίες είναι παιδιά. Θέλουν να πειράξουν, θέλουν να παίξουν. Δεν μπορούν πάντα να αποφασίσουν τι θέλουν, πώς το θέλουν. Thank you.
εμένα. Είσαι το βράδυ στην πίστα. Ναι. Κατεβαίνεις. Ναι. Αρχίζουν ερωτικές εξομολογήσεις. Έχουν γίνει πάρα πολλές. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετές. Και έχουν γίνει και normal και έχουν γίνει και μεθυσμένες. Και τι κάνεις? Απαντάω με χαμόγελο. Και πηγαίνεις σε όλα τα τραπέζια που έχουν κάνει σαματά για σένα? Θα περάσω από παντού να χαιρετήσω, εννοείται. Με τον περισσότερο κόσμο τους ή άλλους γνωρίζουμε. Πόσο συχνά σου λένε «σε ερωτεύτηκα» όταν κατεβαίνεις από τη σκηνή? Αρκετά συχνά. Απλά, εντάξει, ξέρω ότι είναι λόγια του αλκοόλ και εκείνοι ξέρουν ότι είναι λόγια της νύχτας, οπότε δεν το παρεξηγώ. Έχουν γίνει πιο ευγενικοί οι άντρες της νύχτας? Τα τελευταία χρόνια έχουν ηρεμήσει οι άντρες. Δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια που έβγαζαν μια επιθετικότητα. Μάλλον είστε καλύτεροι. Άρα έχεις ζήσει αρκετούς έρωτες της νύχτας. Ναι. Ναι. Οι οποίοι πόσο κρατάνε? Μπορεί να κρατήσουν να κάνεις μια σχέση από τη νύχτα. Ναι, γιατί συμβαίνει και αυτό. Είτε είσαι σε ένα μπουζουξίδικο, είτε είσαι σε μια ταβέρνα, είτε είσαι σε μια καφετέρια. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κατερίνα Στανίση την έχουν πλευρίσει όλοι. Ακόμη και ο Κραουνάκης και ο Πανούσης. Βέβαια, πριν γίνει η αγαπημένη ερμηνεύτρια των «Καθώς πρέπει», η Στανίση, το ναρκοπαίδιο των σκυλάδικων, το είχε διαβεί μόνη. Τι να φοβηθεί όμως ένα κορίτσι που μεγάλωσε πλένοντας πιάτα σε λέσχη αξιωματικών στη Γερμανία? Περαστήκες. Αγάπες μου χαμένες, χαρές μου δεν κατηγορώ και δεν λέω ποτέ κανένα μαγαζί σκυλάδικο. Εγώ από εκεί προσωπικά και πολλοί κόσμος βέβαια, φάγαμε ψωμί.
Τώρα το θυμήθηκες αυτό. Με το φορτηγό, ναι. Τότε γινόντουσαν τέτοια κλέμπια, ξέρεις. Τραγουδούσα κάπου σε σκάλα, όχι του Μιλάνου, Λακωνίας. Και ήταν όλο άντρας, γυναίκα δεν έβλεπες. Και έλεγα να τελειώσω, να φύγω. Γιατί ξέρω κι εγώ με κοιτούσαν κάπως περίεργα οι άνθρωποι. Και μόλις λέω, είσαι αρρώστια που δεν γίνεται καλά. Βλέπω ένα φορτηγό να μπαίνει. Τι γινόταν, Παναγία μου, ο κόσμος δεν ήξερε από πού να φύγει. Πού είναι τα σημαδιά, έχουν φύγει? Ποια? Από τα πιάτα. Έχουν σημαδιά, έχουν φύγει. Έχουν φύγει, είναι ψηλά τώρα. Ρε παιδί μου, δεν θα ξεχάσω. Ένα βράδυ, τότε έπαιρνα κάτι μπουκάλια, ουίσκι, να μην τύπω τη μάρκα. Είναι τετράγωνο αυτό το μπουκάλι, και το βάζαν ξάπλα έτσι, για μαγιά να πούμε. Και την ίδια βραδιά, ρε παιδί μου, πέφτει στο ίδιο πόδι, στο ίδιο νύχι και μου το έχουν ανοίξει. Μπαμ, στο πόδι μου. Το μπουκάλι. Ναι, το μπουκάλι. Πού με πήγαν, στο πρώτο βοηθειό, δεν θυμάμαι. Με τρέχανε. Αλλά τώρα όμως δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι τόσο πολύ άγρια. Όχι. Εύκολη νύχτα, ούτε πουλάμε γάλα. Αλκοόλ πουλάμε. Θεότοπες, με κοιτάς. Και εγώ γι' αυτό στολίζομαι, για να με κοιτάνε. Αλλιώς θα έβγαινα με τη Ρώμα. Είναι πιο καθαρά τα μαγαζιά της επαρχίας, να το ξέρεις. Τώρα γράφουμε, δεν ξέρω. Όταν είσαι από κάτω και βλέπεις τη Στανίση έτσι ντυμένη, όμορφη να τραγουδάει, μπορεί να την ερωτευτείς και σου έχει συμβεί πολλές φορές. Ναι, ευτυχώς. Το αντίστροφο ισχύει. Δηλαδή, εσύ από πάνω πώς βλέπεις τους πελάτες? Και εμένα δεν έχει τύχει να φλερτάρω. Βεβαίως. Άλλες φορές μένει μέχρι το φλερτ.
Άλλες φορές έχουν γίνει και γνωριμίες. Βέβαια. Αλλά όχι γιατί έρχεται και το κάνει καλοκαιρινό για πάρτι σου, που και αυτό είναι μια χαρά. Να λέμε την αλήθεια. Αλλά εντάξει, να σ' αρέσει κιόλας, παιδί μου. Να σ' αρέσει, δεν εννοώ πάντα η ομορφιά, η εμφάνιση. Ο χαρακτήρας πιο πολύ μετράει. Το βλέμμα που... Ο τρόπος που σε κοιτάζει. Ο τρόπος του. Ναι. Γιατί τους έχουμε δει και τους όμορφους πολύ. Και τι ζητάγανε όλοι αυτοί οι άντρες μαζεμένοι κάθε φορά? Τίποτα, να μ' ακούσουν. Τι να ζητήσουν, να σκοτώσουν την ώρα τους, να διασκεδάσουμε. Αυτά. Και να σε πάρουν να φύγεις μαζί τους. Όχι. Στη φαντασία σου αυτό θέλαν όλοι. Α, μπορεί. Εντάξει, ναι. Αυτό το δέχομαι. Από μικρή το είχα αυτό, δεν ξέρω πώς. Αλλά με σεβόντουσαν πολύ. Είχες τον τρόπο. Ναι. Δηλαδή, αν έβγαινα στην πίστα, ρε παιδί μου, πες ότι έβγαινα γυμνή. Η μη γυμνή. Δεν θα μου έκανε άλλος έτσι. Δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, θα καθόταν τρία βήματα πίσω. Δηλαδή, δεν έλεγαν, έχω έρθει, έχω ξοδέψει τα χιλιάρικα, έχω ανοίξει τόσες σαμπάνιες. Ναι. Θα φύγω με την τραγουδίστρια. Θα έχει ελπίδα.
κάνουμε σένα. Είσαι άντρας. Πρέπει να έχεις γυναίκες. Ξαφνιάστηκα εγώ, λέω τι γυναίκες να έχω εγώ. Και μου πρότειναν να φτιάξω ένα μπαλέτο. Πού να τις βρω τις γυναίκες, μου λέει πήγαινε σε εργοστάσιο. Πήγαινε σε σούπερ μάρκετ. Πήγαινε στη γειτόνισσα. Απλά να είναι ωραία κορίτσια. Και βρήκα δύο κοπέλες. Πήγαμε σε ένα μαγαζί, στο ΖΕΤΕΜ. Και εκεί έγινε η αποκαθήλωσή μου. Και αρχίζω εγώ με το Χατζινάσιο, δεν περνάς κυρία Μαρία, δεν περνάς κυρία Μαρία. Σηκώνει το πελάτη απέναντι, λέει ρε φίλε, λέει η πουτσα μου για σπασία. Και εκεί παθαίνω ένα σοκ εγώ. Και τελικά επανέρχομαι με συμβατό ρεπερτόριο και αποθεώνομαι. Με τι τραγούδια? Με τραγούδια που θέλει το κοινό της επαρχίας. Τύπου Ρώτη Καγκουρό, και τα δυο έχουν κοιλιά. Βρε Μελαχρινάκι, Σημαδάκι Μελανόιδα πάνω στο λαιμό, Κοίταξε μη φας, θα φάμε γλάρο, Πόσους πόντους την έχεις στην καρδιά σου και αντέχεις, και άλλα έντεχνα. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω το μεγάλο, το γίγαντα, τον αστέρι, το Θάνο Αλεξανδρή. 10 χρόνια στην κονσόμα, στα μπαλέτα, σ' όλα τα σκυλάδικα της Ελλάδας. Από Λάση Καστοριάς μέχρι Αλεπού Τρικάλων. Θάνος Αλεξανδρής ο γίγαντας. Έλα μωρό μου, φύγαμε! Και μετά έρθει και τηλεόραση, έτσι. Και πηγαίνω στο 7X τότε με τη Μαλβίνα, ναι. Και την ακολουθώ παντού. Και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Μαλβίνα, Σεμίνα. Η Μαλβίνα ή Σεμίνα, ναι, είναι δύο κυρίες που τις λάτρευα και τις λατρεύω, βέβαια. Ναι, ναι. Εγώ είμαι και του λιμάνιου, εγώ είμαι και του σαλό. Μπαίνοντας στις πρώτες πρωινές ώρες στα 9-8 στη Λάρισα, έφερα στο μυαλό μου τον Κωστή Παπαγιώργη. Ελπίζω να μην τον έχετε ξεχάσει. Είμαι περήφανος που σπούδασα τον Πλάτωνα, τον Καντ και τον Χέγγελ, αλλά είμαι απείρως πιο περήφανος που πέρασα χρόνια στα ταβερνία, στα σκυλάδικα, στα κολάδικα, στα γήπεδα και στα μπαρ. Δική του η φράση. Σταύρο μου, μου είχε πει κάποτε ο Παπαγιώργης, ενώ στο ύψος των ματιών μας μόλις διακρινόταν πίσω από τα γαρίφαλα η πίτσα Παπαδοπούλου, κάθε χώρος έχει και μεγαλείο και αθλειότητα. Διάλεξε τι θα δεις. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σαματάς που έχει κάνει κάποιος για σένα? Να έρχεται 4 στα 4. Βράδια, ναι. Εκεί να κάνει αρκετές ζημίες. Αλλά 4 στα 4 βράδια να είναι εκεί. Για πόσο καιρό? 1 χρόνο και. 1,5 χρόνο. Και τι ζημιά κάνει αυτό το παλικάρι? Τι ζημιά κάνει? Μπορεί να έρθει με 5, 6, 7 φίλους του να πάρουν 9 μπουκάλια, 10 μπουκάλια. Να σπάσουν τα πιάτα τους, τα λουλούδια τους. Δηλαδή, στις 4 μέρες μπορεί να αφήσει 1,5 χιλιάρικο. Μπορεί. Αφήνει. Και δεν είναι εργοστασιάρχης. Λογικό δεν είναι να ευχαριστήσεις τον πελάτη για αυτό που έκανε για σένα. Οπότε... Και το Πριγκιπόπουλο πού θα βρεθεί? Θα βρεθεί ένα βράδυ σε μια
επαρχιακή πόλη. Αυτό δεν το ξέρω. Θα φανεί. Δημόσιες σχέσεις το λες εσύ αυτό, που κατεβαίνεις από την πίστα και πας και μιλάς σε τραπέζια. Ναι. Τι είναι. Πώς το λέγανε παλιά, κονσομασιόν. Κονσομασιόν. Τι θα πει κονσομασιόν. Οι βίζιτες τι ήταν. Και λέγαν, κάνεις βίζιτες. Επίσκεψη. Αλλά όταν έλεγες κάνεις βίζιτες, το θεωρούσαν κάτι κακό. Ναι. Αλλά είναι επίσκεψη. Άρα η κονσουμασιόν, τι είναι, δημόσιες σχέσεις. Τι λέτε όλη αυτή την ώρα στα τραπέζια. Η κουβέντα είναι ερωτική ή είναι τα προβλήματα του καθενός. Ανάλογα. Ναι, υπάρχουν φορές που είναι ερωτικοί. Μπορούν να πούν ότι είναι χρόνια με τη γυναίκα τους, ότι πλέον την έχουν βαρεθεί, μένουν μόνο από αγάπη, γιατί ο έρωτας κάποια στιγμή γίνεται αγάπη, αυτό το άκουσες παντού. Στερεότυπο, Θέλουν μετά από 10, 15, 20, 25 χρόνια να καψουρευτούν ξανά. Υπάρχουν άντρες που με θέλουν, ας πούμε, που με φλερτάρουν, αλλά κανείς δεν πιστεύω ότι μου έχει κάνει κάτι το τόσο ενοχλητικό ώστε να αγχωθώ. Πιο πολύ έχω να διηγηθώ αστεία πράγματα και περιστατικά. Αστεία περιστατικά. Για πες ένα. Λοιπόν, τραγουδούσαμε το Χριστοδουλόπουλο στο Ισραήλ πρώτη φορά, ήταν η πρώτη μου φορά στο Ισραήλ. Και έχει αποφασίσει ο Θοδωρής ο Καμπουρίδης, ένα από τα πιο γνωστά αριστερά μπουζοκιά της Ελλάδας, να μου παίξει ένα πιο παλιό λαϊκό, μου λέει αυτό, τους αγαπάω μακούς, μου λέει το ξέρεις, θα το πούμε έτσι. Τους αγαπάω μακούς. Ναι. Αυτό λέω, δεν το ξέρεις. Και ξεκινάω να το λέω λοιπόν και ο κόσμος από κάτω, είχαμε σχεδόν 3.000 άτομα. Ξεκινάνε όλοι και γελάνε. Εμείς όμως δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γελάνε. Και ξαφνικά βλέπω τη γυναίκα μας είχε κλείσει το like και τρέχει από την άλλη μεριά και λέει, παιδιά, αλλάξτε το κομμάτι, θα σας πω μετά. Το αλλάζουμε εμείς το κομμάτι, όντως κατεβαίνω και έρχεται μέσα στα καμάρια και μου λέει, κορίτσι μου, τι ήταν αυτό που είπες, μου λέει. Ξέρεις τι σημαίνει, μου λέει, σ' αγαπάω, μ' ακούς στα Ισραηλίτικα. Μ' ακούς στα Ισραηλίτικα, σημαίνει χαϊδέψτε μου το εδίο. Στην αργό του, ούτε καν με αυτή τη λέξη. Οπότε εσύ μου λέει, τόση ώρα τους έλεγες, σ' αγαπάω, χαϊδέψτε μου. Σ' αγαπάω, χαϊδέψτε μου. Σ' αγαπάω, σου λέω. Είμαι μόνη, χαϊδέψτε μου. Είμαι μόνη και κλαίω. Θυμάμαι μια μέρα, ήταν το 2004. Μπαίνει μέσα ένας τύπος, ένας κοντός, όπως είναι ο ηθοποιός ο Ρίζος, με ένα καπελάκι έτσι, με ένα σκυλάκι κανείς μέσα στο μαγαζί. Κάποια στιγμή σηκώνεται πάνω στην πίστα να χορέψει μαζί με το σκύλο. Και άρχισε και πετούσε πιάτα και λουλούδια στο σκύλο και στον εαυτό του. Αγρότης. Προφανώς, ναι. Γιατί να σ' αγαπάω σαν τρέλος, γιατί να μην μπορώ να κάνω αλλιώς. Σαν έβαλες στις πλευρές που κυλάς και το μυαλό μου το κυβερνάς. Θέλω τα ύπνη σου να σβήσω, θέλω να μη σε ξαναδώ. Πού είναι εκείνες οι χρυσές εποχές των επιδοτήσεων, ε? Γινόταν χαμός. Για πες. Ανθίζω τα μπουζούκια, γινόταν χαμός. Από λουλούδια, πιάτα, γινόταν κάθε μέρα, δηλαδή δουλεύαμε 7 μέρες τη βδομάδα τα μπουζούκια και ήταν κάθε μέρα γεμάτα. 7 μέρες τη βδομάδα? Ναι, ναι, 7 ημέρο. Και κάθε μέρα γεμάτα. Τα κουμπούσαν κανονικά, γινόταν χαμός. Πόσα χρόνια είσαι στη νύχτα? Είμαι από τα 20 μου, 25 χρόνια. Και έμεινες ελεύθερος, ε? Ναι. Το τίμημα της νύχτας είναι αυτό.
Το τίμημα της νύχτας, ναι. Είναι πολύ δύσκολο το επάγγελμα της νύχτας. Και γενικά οι περισσότερες γυναίκες νιώθουν κάποια ανασφάλεια, δεν σου έχουν εμπιστοσύνη. Δουλεύεις μέσα στη νύχτα, ξέρω εγώ, είσαι με κόσμο. Τι φοβούνται τις πελάτησες, μη σε αποπλανήσουν. Ναι, την ομορφιά μου. Πόσα χρόνια θα αντέξεις να τραγουδάς? Εσώ το πεθάνω. Μ' αρέσει πολύ όταν τραγουδάω. Παίρνω πολλά χρόνια ζωή. Να λέγαμε και ένα τραγουδάκι έτσι, ένα ρεφρέν. Για πες. Ακαπέλα. Για πες. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπό σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελό σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελό σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπό σου. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός. Ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιονιάς. Φωνάρας, ρε φίλε. Έχω κάνει μια πανελλήνια επιτυχία που έχει τραγουδηθεί από μεγάλους τραγουδιστές. Κομμάτια έχω γίνει και έχει την ευθύνη. Έχει κλείσει μια 15ετία και συγκαταλέγεται στα διαχρονικά τραγούδια πλέον. Ακόμα παίζει. Δόξα τω Θεώ, ένα στα ένα έχω. Άλλοι κάνουν 5 CD και 6 και δεν κάνουν επιτυχία. Εγώ. Ένα CD έκανες. Ένα CD, μια επιτυχία. Δεύτερο CD, δεύτερη επιτυχία. Για σένα, μάτια μου χαλάλη, που με έφτασε σε αυτό το χάλι. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Για σένα, μάτια μου χαλάλη, που με έφτασε σε αυτό το χάλι. Πήπια απόψε να πω καλικά τα στραφικά. Έχει τους νόμους του το φλερ της νύχτας, έτσι. Βέβαια. Αν θέλεις να κρατήσεις τον πελάτη, όσον αφορά και τη γυναίκα και τον άντρα. Αν πας με την πρώτη βραδιά, το χάσεις το παιχνίδι. Να έχει πλάσει ένα μύθο για σένα, μην γίνει απομυθοποίηση. Άστε να υπάρχει ο μύθος. Είσαι παντρεμένος? Ελεύθερος. Ο παράγοντας γυναίκα για μένα είναι ένα λαχείο jackpot. Εντάξει. Είμαι και περίεργος. Είμαι παλιά σκοπής εγώ. Δεν είμαι τώρα η γυναίκα να... Τι θέλω σπίτι. Θα μου πεις που να τη βρεις. Έχει ο Θεός, θα δούμε. Εγώ τα ξύσω όπως θέλω και γοστάνω. Κοίτα μου είναι η ρήμα η ζωή. Παλιά παρήχνω κι όπου θέλω τόσα να πάρω. Έχει να φύγει απ' το σώμα που η ψυχή. Ο μπαμπάς μου άκουγε συνέχεια τραγούδια στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, όπου πηγαίναμε βόλτες, εκδρομές. Μετά πήγαινα διακοπές στους παππούδες, στα χωριά. Έβαζα το κασετόφωνο με τις κασετούλες, τις παλιές και άκουγα τραγούδια. Παπαδοπούλου, Σακελάριο, Μαριάνθη Κεφάλα. Αυτές τις φωνές. Ρίτα, ε. Mm. Ποιο? Νέος ωραίος, πράσινα μάτια.
Προτιμάς να είσαι ένα πρώτο όνομα στη Λάρισα αντί να είσαι μια δεύτερη φωνή στην Αθήνα? Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, για να μην πω μόνο για την Αθήνα, μας θεωρεί, θα το πω λίγο λαϊκά, θα πω ότι με θεωρεί σκύλο. Γιατί όμως? Γιατί τραγουδάω Πίτσα Παπαδοπούλου? Γιατί άλλοι συνάδελφοί μου τραγουδάν Διονυσίου? Σου λένε ότι αυτή η γυναίκα δεν κάνει για το μαγαζί μου. Γιατί δεν κάνει για το μαγαζί σου? Γιατί δουλεύει σε σκυλάδικα. Ποια είναι τα σκυλάδικα? Είναι πιο καθαρά τα μαγαζιά της επαρχίας, να το ξέρεις. Μιλάμε στα ίσια, είμαστε πιο ντόπιοι. Αν δεν θες να κάνεις κάτι, δεν μπορεί να έρθει ο πελάτης να σε πάρει από τα αυτή και να σου πει «Θα έρθεις μαζί μου, γιατί εγώ σου έσπασα το μαγαζί». Δεν στο λέει. Ίσως να υπάρχουν κάποια μαγαζιά όμως στην Αθήνα που να είναι πάρα πολύ καλά. Να είναι κυριλέ. Και εκεί να γίνονται τα χειρότερα από ό,τι γίνονται στα σκυλάδικα. Στην επαρχία όμως δεν θα σου πούνε ότι ξέρεις κάτι. Απόψε, επειδή ο τάδε πελάτης άφησε για σένα 2 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, πρέπει να φύγεις μαζί του. Αλλιώς θα χάσεις τη δουλειά σου. Δεν το έχεις ακούσει ποτέ εσύ αυτό? Όχι. Και στη νύχτα από πότε είσαι? Είμαι από το 2010. Ήμουν σχεδόν 18-19 χρονών όταν ξεκίνησα. Τι, και είπες θα γίνω, θα κατακτήσω τις πίστες, αυτό σκέφτηκες? Το ήθελα από πάντα. Από πολύ μικρή ηλικία έλεγα ότι θα γίνω μία λαϊκή τραγουδίστρια. Σαν? Σαν την Πίτσα Παπαδοπούλου, την Ελένη Βιτάλη που την αγαπάω πάρα πολύ. 10-11 χρονών. Τότε είχα αγοράσει το πρώτο μου μικρόφωνο. Και τι τραγούδησες, θυμάσαι? Θυμάμαι, ναι. Μαργαρίτες να μαδάει κι όλα εκείνες να ρωτάει. Σάντα Μπάρμπαρα, ε. Σάντα Μπάρμπαρα. Νομίζω και εσύ εκεί μεγάλωσες. Εγώ. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί μεγάλωσα. Τσιγκάνα. Τσιγκάνα. Μεγάλες λαϊκές φωνές. Με αρχή τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Αγαπημένος Μανώλης Αγγελόπουλος. Είναι ο θεός των Ρωμά. Έτσι. Ο Χατζής. Ο Χατζής. Η Ελένη Βιτάλη. Σωστά. Και κάποια... Ποτέ τους άλλους. Κάνουμε αυτό που πιστεύουμε εμείς σωστό. Αλλά δεν γύρισαν οι καρέκλες. Δεν γυρίσα, θα γυρίσω του χρόνου όμως, γιατί πιστεύω ότι θα καταφέρω τους γυρίσω, θα πάω και πιο ξεκούραστη. Το βράδυ στα μπουζούκια, ναι. Το πρωί στο bowling και στο παιδότοπο. Ξεκάθαρα, ναι. Και είσαι και στη τηλεόραση. Είμαι και στην τηλεόραση, Τσιτσιπάς Live, μαζί με τον Αποστόλη του Τσιτσιπά. Άσα TV, το παθεσσαλικό κανάλι. Θα παίξουμε? Εννοείται πως ναι. Για πάμε. Τα βράδια που δεν τραγουδάω. Σπίτι. Ταινίες. Παντουφλίτσα. Μαγειρεύεις? Ναι. Πολύ καλά. Όλα ωραία τα κάνω. Ναι. Mm. Α, και φτεδάκια κάνω ωραία. Πολύ ωραία. Και όπως λένε και στη Λάρισα, και με σμή και ουδέ έτσι. Για μετέφρασε. Και με σμή, ζουμί, σμή. Και ουδέ έτσι. Σκέτα. Τι τίτλο να βάλω στη συνέντευξή σου? Τι? Η αρχόντισσα της Λάρισσας? Ναι, αυτό το λένε εδώ. Ναι. Μ' αγαπάνε. Αλήθεια. Δεν με βλέπουν. Με βλέπουν και ερωτικά, εννοείται. Περισσότεροι, ναι. Αλλά
Και άλλη μισή, τους περισσότερους, φιλικά. Τους έχεις όλους. Η μισή ερωτικά, η μισή φιλικά. Ναι, μου είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό είμαι και 8 χρόνια στο ίδιο μαγαζί. Δηλαδή, έχω κάνει ρεκόρ. Βέβαια, αυτός που θα με διώξει δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Μόνος κλάδος. Κτέλ, μπαλέτο και βούρια Λάρισα. Και γόντουσαν. Γούνες, γραβάτες, όλα. Τα θέλουμε όλα εδώ. Και τη φωνή και την παρουσία και την ξυπνάδα για να γίνω σαματάς. Θα σε παντρευτώ. Όλοι οι λεχρίτες το ίδιο παραμύθι. Θα σε παντρευτώ. Μόλις σε γαμίσουν, μετά τους ψάχνεις. Ναι, στα σκυλάδικα θα δεις ανθρώπους να σκορπίζονται. Άντρες που παρκάρουν μόνοι τους τα πειραγμένα αυτοκίνητά τους ή τα λασπωμένα αγροτικά τους. Πόσους άντρες έχεις πάει στο κρεβάτι σου? Και το αλκοόλ μόνο στο κρεβάτι μου τους δίνει τόλμη, γιατί εγώ συνηθίζω να το κάνω και αλλού, για να επιχειρήσουν να ανέβουν για λίγο έστω στα ουράνια. Καλό χειμωνάρα. Γεια σας, μάγκες. Θα σε κεράσουμε, μανάρι μου. Άμα είναι καμιά ζαμπανίτσα, το ουίσκι πειράζει το λαιμό. Θολές αυταπάτες θα μου πείτε. Ναι, όπως και τόσες άλλες αστραφτερές αυταπάτες της ζωής και του έρωτα. Βέβαια, τα προσόντα της τραγουδίστριας δεν ήταν μόνο η φωνή και η ομορφιά, ήταν και πόσο θα καταναλώσει ο πελάτης, έτσι δεν είναι? Ήταν σημαντικό τότε, οικοσομασιών δηλαδή. Γιατί τώρα δεν υπάρχει αυτό? Δεν ξέρω. Κοσομασιών το λέγανε τότε. Εντάξει, μπορεί να είναι πιο άγρια σε κάποια μαγαζιά, όχι σε όλα. Αλλά και τώρα είναι δημόσιες σχέσεις. Δεν είναι και κακό να πεις μια καλησπέρα όταν ο άλλος σου αδειάζει ολόκληρη την καρδερόμπα τα λουλούδια πάνω σου. Όταν ερχόταν ένα μπουκάλι, έπρεπε, ο κανόνας έλεγε ότι έπρεπε να φύγει γρήγορα το μπουκάλι. Για να έρθει το δεύτερο, το τρίτο και μερικές φορές και το τέταρτο. Πώς φεύγει όμως το τέταρτο μπουκάλι? Δεν μπορεί να το πίνουν οι τραγουδίστρες ή οι χορεύτερες, γιατί μετά παραφέρονται. Υπήρχαν διάφοροι τρόποι, δόλοι, δηλαδή. Κερνούσες το μουσικό, τον αρμονίστα, έστελνες και στον δραμίστα, έστελνες και στον τραγουδιστή, έστελνες και στον απέναντι. Μετά του έλεγες, αγάπη μου γλυκιά, να φωνάξουμε και τον Θάνο, τον Αλεξανδρή, που είναι μόνος του απέναντι, που έχει και τον μπαλέτο και δεν τον έχει φωνάξει κανένας. Ερχόμουν κι εγώ, βοηθούσα να αδειάσει το μπουκάλι. Τις πιο πολλές φορές όμως υπήρχαν κοπέλες που το ρίχναν κάτω. Αυτό ήταν η κλασική μέθοδος. Πήγαινε λοιπόν η πανούργα τραγουδίστρια ή η χορεύτρια στον Άμυρο τον Καψούρη με σκοπό να καταναλώσει πολύ αλκοόλ, πολλά μπουκάλια για να μεγαλώσει ο λογαριασμός. Μία τραγουδίστρια φωνάζει ένα φίλο τραγουδιστή για να βοηθήσει στο άδειασμα του μπουκαλιού. Ο τραγουδιστής αυτός αρχίζει και ρίχνει κάτω το μπουκάλι. Χύνει κάτω, αλλά κρυφά όμως. Ναι. Ο Άμυρος ο αγρότης έχει βγάλει τη γαλότσα για να ξεκουραστούν τα ποδαράκια του. Όπως είναι το ουίσκι με τα παγάκια και το ρίχνει κάτω, δεν ξέρει ότι είναι η γαλότσα και το ρίχνει μέσα. Πάει ο άλλος να βάλει την πότα και λέει, ρε Γιάννη, εντάξει, λέει, το ρίχνεις κάτω, αλλά και τα παγάκια μέσα, θα πάθω κρυοπαγήματα. Βέβαια, υπήρχαν και φορές που γινόταν οι πελάτες αγριεύανε, βεβαίως. Έχω τύχει σε σκηνή που έχει φάει σφαλιάρα τραγουδίστρια. Μωρή Γαριόλα, ας πούμε, γιατί το χύνεις κάτι. Λοιπόν, ο Θεός. Αυτοπροσώπος. Αλλά δεν έχει να κάνει με τις μαγκές της νύχτας. Είναι απλά το μισό από το όνομά μου. Θεοφάνης. Τέτοια ώρα τελειώνεις κάθε φορά? 7-7 παρά. Υπάρχουν μέρες που πάει 8-8.30. Τα έχεις κάνει όλα στη ζωή σου, λέει. Σχεδόν. Η ζωή μου ξεκίνησε η επαγγελματική από το στρατό. Καραβανάς. Μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας,
Συνταξιοδοτήθηκα και ξεκίνησα με τα μπουζούκια. Μπραβιλίκι, τι. Και του μπραβιλίκι με την ωραία έννοια όμως αυτή. Όχι εκβιαστικά, βοηθώντας τα μαγαζιά. Πόρτα. Πόρτα. Έχω μια πορεία. Πώς επιλέγεις τις κοπέλες που θα κάνουν σαματά? Γιατί αυτό σε ενδιαφέρει σένα. Έτσι δεν είναι? Η φωνή μάλλον δεν είναι το πρώτο. Κοίταξε, εμείς τα θέλουμε όλα εδώ, στο συγκεκριμένο μαγαζί. Θέλουμε και τη φωνή και την παρουσία και την εξυπνάδα για να γίνω σαματάς. Τώρα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα σε σχέση με το πριν, που υπάρχει το διαδίκτυο. Βλέπεις κάποια πράγματα, κάνεις το ραντεβού, μιλάς και από εκεί κλείνεις κάποια κοπέλα που είναι για να τραγουδήσει στο μαγαζί. Ανεξαρτήτως φωνής. Όχι, δεν θα επέλεγα μια καρακάξα για να την έχω ή μια γλάστρα απλά πάνω στην πίστα. Θέλω ο κόσμος που θα έρθει στο μαγαζί να ακούσει τη φωνή. Η εξυπνάδα είναι για να τα βγάλει πέρα με τους μεθυσμένους πελάτες. Δεν είναι εύκολη η νύχτα, ούτε πουλάμε γάλα στο μαγαζί αυτό. Και γενικά στα μαγαζιά της νύχτας. Αλκοόλ πουλάμε. Οπότε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις σίγουρα. Κάτσε να σε κεράσω μια σαμπάνιτσα. Ευχαριστώ πολύ, δεν πίνω. Μα τι λέει μαλάκο, θα μας τρελάνει. Πολύ ακατάδεκτη είσαστε, δεσποινή Στέλλα. Δεν ήρθαμε εδώ να σας φάμε, να σας κεράσουμε, ήρθαμε. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, συγγνώμη, η κοπέλα μπορεί να είναι παρθένα, ε. Μου κόβετε την πλάκα. Δεν βλέπετε ότι η κοπέλα είναι ταλεντάρα. Για πες μου την πιο... Τη πιο άσχημη νύχτα που έχεις περάσει στα μπουζούκια. Είχα αρρωστήσει μια φορά, κρυολόγησα και μου λέει ένα παιδί σερβιτόρος, έλα μου λέει, σε θέλει ο αφέντης. Μου λέει το αφεντικό, μου λέει βλέπω ότι δεν πίνετε, λες, τα ποτήρια στα τραπέζια που πάτε. Λέω, ότι ναι, δεν κάνεις κατανάλωση εσύ. Ναι. Λέω, ναι, λέω, είμαι λίγο άρρωστη και να μην... Φοβόμουν να με διώξει κιόλας. Βέβαια, αυτός που θα με διώξει δεν έχει γεννηθεί ακόμα, γιατί ήμουν πολύ σωστή στη δουλειά μου, σε όλα. Αλλά θέλω να πω, μου λέει γυναίκες είσαστε εσείς, που είναι λέει εκείνες οι παλιές, που πήρανε και φεύγανε, λέει, αδειάζα τα μπουκάλια κτλ. Τι άσχημα πέρασα, λέω. Δεν είχες μάθει τότε το κόλπο να το χύνεις, δηλαδή, ακόμα. Πόσο να ρίξεις, κάτσε. Πόσο να πέσει. Τον κάνω πισίνα. Αλλά εγώ, Σταύρο μου, να μην παραξηγηθώ. Εγώ ξεκίνησα τραγουδίστρια. Δεν ήμουν κοσομετρής, γιατί υπήρχαν στα μαγαζιά μας και κοσομετρής. Έτσι, που κάναμε όλη αυτή τη δουλειά. Εγώ ήμουν τραγουδίστρια, τραγουδούσα, αλλά κατεβαίναμε και κάτω, διότι ήταν υποχρεωτικό. Εδώ κατέβαιναν οι άντρες. Να πούν μια καλησπέρα, ας πούμε. Ναι, έπρεπε να τον καλοπιάσει τον πελάτη, να ξαναδεί. Τι να κάνουμε. Τότε που για μένα μόνο ζούσε. Τότε που με ξύπλαγες τα βράδια και το σπίτι γέμιζε μερθάλια. Τα πιο ωραία βράδια ήταν εδώ στην Αθήνα ή στην επαρχία? Λάρισα ήταν. Έμενα πολύ καιρό στη Λάρισα εγώ. Πήγα για 15 μέρες και κάθισα 1,5 χρόνο. Και γόντουσαν. Γούνες, γραβάτες, όλα. Χαμός γινόταν. Φωτιές βάσανε το ίσκι. Γυρνάς καθόλου στα χρόνια της Γερμανίας? Τραγούδουσα κρυφά, να μην με ακούσει κανείς. Σχολούσα από τη δουλειά, πήγαινα στο σπίτι και έβαζα ένα μαγνητόφωνο. Τι δουλειά? Αυτό, στο εργοστάσιο. Αφού σου λέω, μιλάς με το παιδί του λαού, βρε. Λοιπόν, και πριν έρθει η μάνα μου και ξέρω εγώ, έβαζα και μαγνητοφωνούσα τη φωνή μου να δω
Πώς ακούγεται. Ποιο τραγούδι. Ποτέ είναι Μαυράκι. Αγγελόπουλος, Καζατζίδης φυσικά, τα μουτσουραμένα χέρια, κλάμα κακό. Ο κόσμος εκεί, αυτά τα τραγούδια ακούγε. Πονεμένοι άνθρωποι. Ερώτα. Εάν δεν υπήρχε ο άνθρωπος που μου το έδωσε, Τάκης Μουσαβίρης, μπορεί κάτι να έκανα, αλλά δεν θα έκανα τόση μεγάλη επιτυχία με τη μία. Με είδε ζεστά, είδε τη φωνή μου, του άρεσε, έγραψε αυτό το τραγούδι για μένα. Γιατί. Τώρα εκεί που είναι δεν μπορώ να το ρωτήσω. Κάτι θα είδε, φαίνεται. Μυστική μου έρωτα. Υπάρχει λόγος. Κοιταχτήκαμε στα μάτια και έτσι βγήκε μυστικός έρωτας. Και ήσουν τότε πιτσιρίκα ακόμα. Ήμουν 20 χρονών. Έχω δρομολόγια πολλά κάνει. Σταύρο μου. Πολλά. Δεν φοβάμαι καμία πίστα. Πόσα πια τα σπάμε κάθε βράδυ. Υπάρχουν μέρες που σπάνε 1000, 2000, 800. Γύψινα. Γύψινα. Κάποτε υπήρχε το κανονικό πιάτο. Αλλά κόβανε πόδια. Ναι, υπήρχαν ατυχήματα, οπότε βρέθηκε κάποιος άνθρωπος, έκανε τα γύψινα και ησύχασε ο κόσμος όλος. Πολύ πιάτο, ρε φίλε. Έτσι είναι. Στη συνέχεια, έχουμε τις ζημιές μας. Έτσι το λέτε, ζημιά. Η ζημιά της Λάρισσας. Χρόνια τώρα. Πόσα χρόνια δουλεύεις εσύ τη νύχτα? Εγώ έχω περίπου 7 χρόνια. Γκαρσόν και προμηθευτής πιάτων. Ναι. Υπάρχει ρατσισμός τη νύχτα ή σε σέβονται? Όχι, πάντα σέβονται. Και πάντα... Την αλήθεια θέλω, ναι, να πεις. Ναι. Πάντα σέβονται και πάντα υπάρχουν τα καραμπούρια, οι πλάκες. Πώς σου φωνάζουν? Γίγαντα. Χρόνια τώρα γίγαντα. Με βγάλαν το όνομα. Το παράτσεπλι μου. Μεγάλη οικογένεια. 7 αδέρφια και 3 νύψια. Εσύ θα κάνεις οικογένεια? Εγώ πρέπει να βρω μία κοπέλα στη συμπεριφορά τη δικιά μου. Στο στυλ το δικό μου, ότι είναι μέσα από την καρδιά της να αγαπήσει αυτό που πρέπει να έχει μέσα της. Τώρα ζεις με τα αδέλφια σου? Όλοι μαζί η οικογένεια και τα αδέλφια μου δεν έχουν αυτό που έχω εγώ, το στυλ. Το στίγμα του νανισμού. Α, εσύ έχεις το στίγμα του νανισμού. Το στίγμα. Όχι, δεν είμαι νάνος. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσεις αυτό? Έκανα μία θεραπεία κάποιες ενέσεις, μικρός, απλά τη σταμάτησα, λόγω επειδή
σε κάποια συμπορία θα με δημιουργούσαν καρκίνο και θα έφευγα πιο νωρίς. Και από εκεί που είναι να πάθω καρκίνο, στα μάτια και να είμαι γερός δυνατός και αυτό που μέρωσε ο Θεός, είμαι αυτός που είμαι. Και με αγαπάει ο κόσμος όλος. Και όλο το βράδυ είσαι με το χαμόγελο, ρε φίλε. Γιατί άμα δεν είσαι χαρούμενος και είσαι συνέχεια χωρίς χαμόγελα, να σε ρίξει και να σε πάει κάτω και μετά έχουν φύγει πάρα πολλοί κόσμος έτσι, από τη στεναχώρηση από αυτά. Σωστό είναι αυτό. Οι αρρώστιες δημιουργούνται μέσα μας επειδή δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Πειράγματα, έτσι δεν είναι. Ήξερε τι άτομο. Οπότε δεν. Φωστορείο. Πελάτη στην αρχή. Τηλειώναμε η Γιουργίτσα για καφέ. Τι καφέ καλέ τώρα, λέω. Εγώ πάω για να ξεκουραστώ. Σε δώσω το τηλέφωνο, λέει, να με πάρεις να βγω. Εντάξει. Μόλις πήγαινα μέσα, το έπαινε, το σκίζα. Με λέει το αφεντικό, τι έκανες και κοντή, τι σκίζεις. Ένα τηλέφωνο με έδωσε κάποιος για καφέ. Θα κληρονομήσεις την επιχείρηση στο γιο? Όχι. Δεν θέλεις? Δεν θέλεις ποτέ να τους μπλέξω με τη νύχτα. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Αγριάδες, ε? Αγριάδες, φασαρίες, πυροβολισμοί, μαχαιριές. Δύσκολα πράγματα. Τα έχω ζήσει όλα, Σταύρο, στα μαγαζιά που έχω δουλέψει. Φεύγω. Να βγω στο φως. Γεια σου. Γεια σου, Σταύρο. Όλα αυτά τελειώσαν όμως. Ε. Τελειώσαν, δυστυχώς. Βέβαια, εγώ τα συναντώ στα όνειρά μου. Ε. Και αν ξαναρχόμουν στην άλλη ζωή, θα ήθελα πάλι να είμαι σε σκυλάδικα. Ούτε θέατρο τέχνης, ούτε τίποτα. Μόνο σκυλάδικα. Κτέλ, βαλίτσες, ατζέντης, μπαλέτο και βούρια Λάρισα, ας πούμε. Στο Φάλιρο.
συγκινήθηκα τώρα.